Ένταση συνέχεια στη Βουλή με αφορμή εκ νέου έργου υποδομής που σχετίζεται αν και όχι άμεσα με το ΒΟΑΚ. Πρόκειται για τον ανισόπεδο κόμβο του Καρτερού που εδώ και χρόνια, όπως υποστήριξε στην επίκαιρη ερώτησή του στη Βουλή ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης, έχει μελέτη που έχει οριμάσει, πλην όμως δεν έχει προχωρήσει. Γιατί τα 3 χρόνια δεν δημοπρατείται το έργο, γιατί δεν πράττεται τώρα. Δεν υλοποιείται τη συγκεκριμένη μελέτη, αλλά προτείνεται άλλες λύσεις, οι οποίες, κύριε Πρόεδρε, δεν λύνουν το πρόβλημα. Να βάλουμε σφήνα έναν άλλον εργολάβο για 2 εκατομμύρια έργο, ο οποίος μέχρι να το δημοπρατήσουμε θα υπάρχουν 2 εργολαβίες μαζί, ουσιαστικά να τεινάξουμε ή να βάλουμε ουσιαστικά μια νάρκη στο μεγάλο έργο της παραχώρησης για τον κόμβο Καρτερού. Δεν θα το κάνουμε, κύριε Βαρδάκη, όχι. Είμαστε ξεκάθαροι. Η παραχώρηση θα προχωρήσει. Το μεγάλο έργο της παραχώρησης του 1,5 δισεκατομμυρίου θα προχωρήσει. Θα είναι συμβατική υποχρέωση του παραχωρησιούχου πρώτα απ' όλα να γίνουν οι παρακάμψεις των μεγάλων πόλεων. Και του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου και των Χανίων. Άρα εκεί θα γίνει και ο κόμβος Καρτερού. Ο κύριος Βαρδάκης, παραθέτοντας τη σειρά των διαδικασιών που προηγήθηκαν και που αποκαλύπτουν, όπως είπε, την ετοιμότητα και την αναγκαιότητα του έργου για χιλιάδες πολίτες, σχολίασε με νόημα ότι οι λύσεις που προτείνονται σήμερα δεν εξυπηρετούν τους πολίτες και ότι αντί να περιορίζουν τα προβλήματα, τα διευρύνουν. Οι 2 λύσεις που προτείνεται για τον κόμβο Καρτερό Επισκοπή δεν λύνουν το πρόβλημα. Θέλω να σας παρακαλέσω από αυτό το βήμα. Δείτε προσεκτικά την ωριμότητα τη μελέτη που έχει. Μπορεί να χρηματοδοτήσει ακόμα και η περιφέρεια Κρήτης. Να προλάβουμε τα χειρότερα. Και να σας πω κάτι. Η κοινωνία δεν θα σας επιτρέψει τα ίδια λάθη. Με φόντο το βόρειο δικό άξονα Κρήτης, ο κ. Καραγιάννης ανέφερε ότι παρέλαβαν έκθεση ιδεών από το ΣΥΡΙΖΑ και πως θα έπρεπε για όσα έχουν γίνει η κυβέρνηση να ακούει μπράβο και όχι να δέχεται επίθεση. Με τον κύριο Βαρδάκη να απαντά ότι το διάστημα που έχει δοθεί για διαβούλευση του μεγάλου έργου που ολοκληρώνεται στις 24 Αυγούστου, μόνο τη σπουδαιότητα του έργου δεν καταδεικνύει. Αντί να πούν μπράβο, έχει μια σοβαρή προσπάθεια. Προχωράν, θα ξεκινήσουν τα εργοτάξια. Δεν θα θρυνούμε θύματα. Έρχεστε και μας εγκαλείτε γιατί βγάλαμε έναν άρτιο προϋπολογισμό. Μα πώς θα βγάζατε προϋπολογισμό αφού δεν είχατε μελέτες? Μπορείτε να μας απαντήσετε, κύριε Υπουργέ, όταν εσείς είπατε χθες ότι είναι το μεγαλύτερο έργο που θα εκτελείτε σε λίγο καιρό, όπως είπατε, στην Ευρώπη, να δίνετε διαβούλευση, κύριε Πρόεδρε? Και αυτό είναι το ερώτημά μου το δεύτερο. Μέχρι 25 Αυγούστου, εν μέσω θέρους, εν μέσω διακοπών, βάλατε διαβούλευση για ένα τέτοιο έργο στους φορείς μέχρι 25 Αυγούστου? Ποιον δουλεύετε? Τι φοβάστε? Γιατί δεν το βάλετε μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου?